να χρησιμοποιήσω δύο λεπτά από το χρόνο σου να πω μια προσωπική ιστορία. Με Άννα. Όχι, κάτι που έκανα χθες. Κάτι που έκανες εχθές. Θέλω να μου πείτε αν το παθαίνετε κι εσείς. Το παθαίνουμε, πιστεύω, αλλά πες. Όταν πηγαίνετε στο ταμείο το Express. Ναι, με τα 10. Που είναι με τα 10 πράγματα. Τεμάχια. Με τα 10 τεμάχια. Ναι. Σας πιάνει ψυχασθένεια. Στο σούπερ μάρκετ, να εξηγήσουμε. Στο σούπερ μάρκετ, ναι. Να μετράτε τα αντικείμενα του προστινού και του παραμπροστινού ότι είναι όντως 10 και να κάνετε παρατήρηση και να τσακώνεστε. Έχω παιδιά, δεν παίρνω ποτέ λιγότερο από 10 πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αυτό το Express ταμείο τι είναι. Έχω ένα γάτο όλο και όλο, το κάνω όλη την ώρα και όποιο τολμήσει και έχει, ας πούμε, 11. Τσακώθηκα χθες με έναν. Πόσα είχε. 17. Να σου πω κάτι. Αν ας πούμε έχει 2 πακέτα γάλα, μετράς για ένα. Όχι ρε παιδιά, με το τεμάχιο. Αρχίζω και βγάζει. Δεν του λέει τίποτε ταμείας. Βγάζει. Εν τω μεταξύ τσακώνομαι μόνο με νεαρούς. Δεν θέλω να τσακώνομαι τώρα με τη Γριούλα, με το Κεράκο. Εντάξει, δεν θέλω να με λένε. Και τι του πες? Του λέω πόσα είναι αυτά. Μου λέει πόσα είναι αυτά. Όχι, να μου πεις εσύ, του λέω πόσα είναι αυτά. Μου λέει 17. Του λέω 17, 10 λέει το ταμείο. Σας παρακαλώ, μου λέει, επειδή βγαίνετε στην τηλεόραση. Τι σχέση έχει τώρα, του λέει, η τηλεόραση. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι κάποια είσαι και ήρθες, μου λέει, δεν σου πει να μάθει να μα κάνει. Καλά έκανες ό,τι του πες. Με στήριξε όμως η ταμεία, διότι τη συνέφερε. Τα πήρε τα πράγματα και τα πήγε στα δίπλα. Γιατί τη συνέφερε. Όχι, παιδιά, αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά είναι το πρόβλημα γενικά που υπάρχει. Παρκάρισε όπου να είναι. Δεν κοιτάς στη χώρα ολόκληρη. Δεν κοιτάς τις ταμπέλες. Ξεχνιέσαι με τις ουρές. Δεν σε ενδιαφέρει το φανάρι. Χίλια πράγματα. Θα διαμαρτυρηθούμε. Να διαμαρτυρηθούμε, παιδιά. Να λυγίσουμε τα κουτάλια. Γιατί αυτό συμβαίνει. Τέλος πάντων, τώρα μεγάλη κουβέντα άνοιξα. Δεν. Γιόλο. Γενικά, μη σας τύχει η Μαρία Λιάξη.